Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε φυσικά όπως κάθε μέρα τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς όπως τους τελευταίους 11 περίπου μήνες στο επίκεντρο φυσικά του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εξελίξεις του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια επισκόπηση της κατάστασης πανελλαδικά και τοπικά. Δίνοντας την είδηση ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου και ενδεχομένως να δούμε ενδεχομένως και εντός της ημέρας νέα μέτρα, αυστηρότερα μέτρα, όπως και καθολικό lockdown στην Αττική. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Επίσης ανησυχία επικρατεί και στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων εκεί. Τώρα στη Δυτική Μακεδονία, για να έρθω και στα δικά μας, νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Έως πολύ καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάμε μια ελεγχόμενη κατάσταση. Σε πολλές περιοχές είναι μηδενικά τα κρούσματα, σε άλλες υπάρχουν, αλλά είναι λίγα και ολοένα λιγότερα. Στην Περιφερειακή Ενότητα, για παράδειγμα, Κοζάνης, που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, χθες καταγράφησαν 4 κρούσματα, τα οποία βέβαια είναι από την Κυριακή. Η σημερινή ημέρα είναι μια κρίσιμη ημέρα. Σε πανελλαδικό επίπεδο 638 ήταν τα χθεσινά κρούσματα, 276 είναι οι διασωληνωμένοι στις μονάδες συντατικής θεραπείας και 25 συνάνθρωποι μας δυστυχώς αποχαιρέτησαν τον μάταιο του τον κόσμο, χάνοντας τη ζωή τους στη μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, δεδομένου ότι είμαστε κατά μερικούς επιστήμονες και εν αναμονή ενός τρίτου κύματος. Αναμένεται να αλλάξει και δραματικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε σήμερα στο δελτίο μας τον μετεωρολόγο μας, ναι, για να μιλήσουμε. Μέχρι και βαρύ χειμώνα προβλέπουν το Σαββατοκύριακο. Και για να δούμε πόσο και αυτή η παράμετρος θα επηρεάσει την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχει ενδιαφέρον να πω, και συγγνώμη που σου παίρνω τον λόγο. Παρακαλώ. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία στην ανθρώπων μας, μια ευαίσθητη κατηγορία και έτσι προλογίζοντας και τον καλεσμένο μας, είναι οι εγκυμονούσες. Οι γυναίκες οι οποίες φέρνουν στον κόσμο άνθρωπο και που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη περίθαλψη την εποχή της πανδημίας. Και βεβαίως ο καθήλυνα αρμόδιος, ένας από αυτούς τους επιστήμονες που βρίσκεται στην προστασία αυτών της ειδικής ομάδας συνανθρώπων μας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο κύριος Λαζαρίδης, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο Κώστας Μαυρίδης, ασχολείστε με ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της υγείας, αυτό των γυναικών που εγκυμονούν. Αλλά το θέμα είναι και τι κίνδυνοι εγκυμονούνται από τον κορονοϊό, αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Όλα αυτά θα μας τα πείτε στην σύνδεσή μας σήμερα. Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να σας πω, να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ καλή χρονιά, παρότι βλέπω μια χρονιά πιο δύσκολη από την περσινή. Εντάξει, γιατί το λέω, δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε από ό,τι φαίνεται και αν δεν εμβολιαστούμε σύντομα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία θα συνεχίσουν πιθανόν και το καλοκαίρι, ίσως και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν μπορείτε, γιατρέ μου, να μείνετε λίγο σταθερό στην κάμερα, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Για τεχνικούς λόγους. Για τεχνικούς λόγους. Τώρα, για τις εγκυμονούσες, για τις κυρίες οι οποίες είναι σε ενδιαφέρουσα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε με την έννοια ότι είναι κάποιο χρονικό διάστημα πιο κρίσιμο από τα άλλα, η αρχή της εγκυμοσύνης, το τέλος της εγκυμοσύνης. Έχουμε από την Αμερικάνικη εταιρεία μία μελέτη σε 1.219 γυναίκες. Τώρα με βλέπετε? Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, γιατρέ, συνεχίστε. Σε έναν αριθμό περίπου 1.220 γυναίκες, που είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, οι οποίες στην Αμερική κολλήσανε το κορονοϊό σε διάφορες φάσεις της εγκυμοσύνης. Από αυτές, το 47% δεν είχαν καθόλου συμπτώματα. Δηλαδή ήταν ασυμπτωματικές. Σχεδόν τελείως. Και εννοείται ότι δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια. Το 27% από αυτές εμφάνισαν κάποια ήπια συμπτώματα. Τα οποία βέβαια πάλι χωρίς αρπηγή και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Το 14% είχαν μια μέτρια κατάσταση.
οι οποίες χρειάστηκαν και υποστήριξη φαρμακευτική. Το 8% ήταν σοβαρά, οι οποίες χρειάστηκε να μπουν εισαγωγή σε νοσοκομείο χωρίς να διασωληνωθούν, με υποστήριξη οξυγόρ και με φαρμακευτική αγωγή. Και το 4% ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αλλά η μελέτη δείχνει ότι ήταν οι γυναίκες αρκετά μεγάλη σε ηλικία που ήταν έγκυες και, και είχαν και κάποια υποκείμενα νοσήματα. Βλέπουμε μάλιστα. Λοιπόν μάλιστα. ότι αυτός ο ιός προσβάλλει τις έγκυες και δημιουργεί κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα όμως που δημιουργεί δεν είναι η αλήθεια τόσο σοβαρά. Η ίδια εταιρεία έκανε μια σύγκριση με μελέτες που είχε με τη γρήπη. Και περίπου είναι οι ίδιες επιπλοκές με την κοινή γρήπη που έχουν. Αυτό όμως που δεν ξέρουμε ακόμα είναι γιατί έχει δημιουργηθεί σε κάποιες εγκυμοσύνες μια προωρότητα που ανάγκασε τους γιατρούς να αυξήσουν τις κεσαρικές τομές. Μάλιστα. Να διευθύνουν τα μωρά λίγο νωρίτερα, που αυτό σημαίνει ότι κάποια προβλήματα, κάποια παθάνα. Γιατρέ, μία από τις πρώτες κριτικές που ακούσαμε όταν ξεκίνησε να ανοίγει το ζήτημα της συζήτησης για τον εμβολιασμό ήταν για το κατά πόσο ασφαλής είναι ο εμβολιασμός διαφόρων εταιριών στις εγκυμονούσες, αλλά και στις γυναίκες οι οποίες πρόκειται ή επιθυμούν να έρθουν σε εγκυμοσύνη, να μείνουν έγκυες. Ποια είναι τα τελευταία νέα, τι ακριβώς προτείνετε εσείς στις πελάτησές σας? Λοιπόν, ο γιατρός δεν μπορεί να προτείνει με την έννοια αν δεν έχει βιβλιογραφία στα χέρια του. Έτσι, όλη η ιατρική στηρίζεται πάνω στη βιβλιογραφία. Λοιπόν, η βιβλιογραφία λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει, αφού δεν μας δίνεται δεδομένα, δεν πρέπει να γίνεται το εμβόλιο. Μάλιστα. Μεγάλη Βρετανία πήρε μια απόφαση και λέει, οι γυναίκες σε μεγάλη ηλικία πρέπει να το κάνουν. Η Pfizer λέει ότι το εμβόλιο της είναι ασφαλές στις έγκυες. Δεν δίνει όμως στοιχεία. Δεν εμβολιάστηκαν γυναίκες η Pfizer στις μελέτες της για να μας δώσει. Αλλά ισχυρίζεται δεν μπορούν να το κάνουν ακίνδυνα και βλέπουμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται. Αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει δώσει την άδεια του εμβολιασμού. Μάλιστα, κύριε Ζάνη. Κράτησα από αυτό που είπατε νωρίτερα στα στατιστικά, το 8% των εγγύων έχει μια περιπέτεια με τον κορονοϊό. Ρωτώ, υπάρχει μια σχέση μετάδοσης μεταξύ της μάνας και του νεογνού, του μικρού παιδιού, εντός της κοιλίας? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό που μεταφέρεται? Κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Έχουν αναφέρονται κάποια περιστατικά τα οποία γεννήθηκαν τα μωρά και είχαν κορονοϊό. Δεν αποδόθηκε στην κάθετη μετάδοση. Ο κορονοϊός η μάνα που είχε κορονοϊό. Ο κορονοϊός το κόλλησε το παιδάκι πιθανόν από την ίδια τη μάνα. Αλλά κατά την ώρα του θυλασμού. Όχι ότι ο θυλασμός μπορεί να, με το θυλασμό να δημιουργηθεί ο ιός. Αλλά με τη στενή επαφή που έχει η μάνα με το παιδί. Άρα παραμένει ο τρόπος μετάδοσης η αναπνευστική οδός και όχι κάποιος άλλος δρόμος. Ακριβώς. Κάποιες περιπτώσεις, κορονοϊό, αφού γέννησαν οι γυναίκες με κορονοϊό και το παιδί ήταν αρνητικό, εξετάσανε τους πλακούντες. Σε κάποιους πλακούντες βρήκανε ότι υπάρχει, αλλά προφανώς αυτό δεν πέρασε στα παιδιά. Παρότι σας λέω, κάποιες μέρες μετά το τοκετό ή κατά το τοκετό καμιά φορά την ίδια μέρα, βλέπουμε να νοσούν και τα μικρά παιδάκια, βέβαια πάρα πολύ αγαπητά. Μάλιστα. Έχετε πελάτες που ταλαιπωρούνται, γιατρέ, να κάνουμε έτσι και μια πιο προσωπική ερώτηση, βεβαίως με την ανωνυμία του ιατρικού απορρίτου? Βεβαίως, θα σας πω. Τα περιστατικά είναι τρία. Το ένα ήταν ύποπτο. Το πρώτο τεστ είχε βγει θετικό, το δεύτερο βγήκε αρνητικό, το τρίτο βγήκε θετικό. Δεν ξέραμε τι γίνεται. Ένας πανικός. Τελικά στο μοριακό έλεγχο έδειξε ότι είναι αρνητικό. Επομένως δεν το λαμβάνω. Είχα άλλες δύο πελάτησες. Θα του πω μία γιατί είναι χρήσιμο να το πω. Η οποία είναι και συνάδελφος.
όχι για τον λόγο, η οποία δεν πέρασε καλά. Βέβαια, η ηλικία της ήταν 40 χρονών με κάποια θεματάκια υγείας. Αυτή, αν δεν ήταν γιατρός, θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο. Εκεί να έχει την περίθαλψή της. Αλλά κατάφερε να κάνει στο σπίτι της ένα μικρό θάλαμο υποστήριξης και μέσα σε περίπου τα λεπόρια 20 μέρες επανήλθε και αναμένουμε σε λίγες μέρες να γεννήσει. Την παιδί θα γίνει πεσαρική, αύριο θα γίνει πεθός, επειδή είναι φύσα και σαρική. Ωραία. Και έχουμε και την παιδί να δούμε πώς είναι το παιδί και όλα αυτά για να δώσουμε τις θυσίες στην Ευρωπή. Και έχω μια νεάρη τόπο, η οποία είναι σε εξέλιξη κυρίως, με πολύ λίγο πυρετό, λίγο μυαλγίες. Με ήπια συμπτώματα, λίγο... γιατρέ. Με ήπια συμπτώματα. Μάλιστα, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο βελτίο μας. Πολλά και χρήσιμα όλα όσα μας είπατε για μια πολύ ευαίσθητη έτσι, ομάδα του πληθυσμού που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Δεν ξέρω αν κλείνοντας θέλετε κάτι να προσθέσετε. Θέλω κλείνοντας να πω και να απευθυνθώ στις έγκυες, mm-hmm. που είναι πολύ βασικό ένα κομμάτι που είπαμε, ότι να ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύουν. Δηλαδή, κάποιες είναι ανασταλτικός παράγοντας. Την κατάσταση στην οποία ζούμε και δεν θέλουν να μείνουν έγκυες. Είναι λάθος αυτό. Μάλιστα. Έτσι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορούν να μείνουν έγκυες αρκεί να τηρούν όλα τα υγειονομικά μέτρα. Δηλαδή, σε απόλυτη συνεργασία με τον γιατρό τους. Σε συνεργασία με τον γιατρό. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν έξω πολύ. Mm-hmm. Αυτοί που να λατώσουν τις επισκέψεις με τους ανθρώπους που βλέπανε και να, πάση περιπτώσει, να βλέπουν μόνο τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι. Και αυτοί να έχουν πάρα πολύ προσοχή, με χτίσιμο χέρια, εράτια πολλές φορές. Και πάση περιπτώσει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Τότε δεν έχουν κίνδυνο πραγματικό. Ωραία. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παραμένει λοιπόν στο επίκεντρο η κατάσταση με τον κορονοϊό. Κώστα, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σου που αποτυπώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια ύφεση στην ευρύτερη περιοχή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το ότι καταγράφεται ύφεση ιδιαίτερα στο Ποδοσάκι νοσοκομείο, γιατί ο καλεσμένος μας, ο άνθρωπος που μας βοήθησε στο ρεπορτάζ, είναι ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής, ο κύριος Αθανάσιος Μιτσάλης. Ο γιατρός αυτός λοιπόν μας λέει ότι πέρα από την ύφεση που καταγράφεται στα ποσοστά που είναι λιγότερη από 20 ασθενείς στην πτέρυγα COVID, μας λέει και ότι το νοσοκομείο συμμετείχε σε μια πανελλαδική έρευνα από το πρώτο κιόλας κύμα και το συμπέρασμα αυτής της έρευνας, μάλλον το αντικείμενο της έρευνας ήταν ο τρόπος μετάδοσης εντός της οικογένειας. Δηλαδή αν κολλάει ο πατέρας πώς μεταδίδεται στα υπόλοιπα μέλη, εάν κολλάει το παιδί πώς μεταδίδεται, μεταδίδεται στους ενήλικες, μεταδίδεται σε άλλο συνομήλικο παιδί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι μας είπε. Έτσι, υποτίτλους να πω ότι πολύ πιο εύκολα μεταδίδει ένας ενήλικας από ότι ένα παιδί μέσα στην οικογένεια. Ωραία, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ σου. Με τα περιστατικά και τις εισαγωγές να έχουν πτωτική πορεία, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού βρίσκονται οι γιατροί του Ποδοσάκιο Νοσοκομείου, με αιχμή του δόνατος την παθολογική κλινική. Όπως λέει ο διευθυντής της κλινικής, Αθανάσιος Μητσιάνης, σήμερα η στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό είναι επαρκής, σύμφωνα με το οργανόγραμμα. Την ίδια ώρα ενθαρρυντικά εμφανίζονται τα πτωτικά περιστατικά. Στην πτέρυγα COVID νοσηλεύονται λιγότεροι από 20 ασθενείς, ενώ 4 βρίσκονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με ανώτατο όριο της μονάδας στους 6 ασθενείς. Ουσιαστικά ήταν πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος, διότι υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας, και εκτός από αυτό και ο φόρτος εργασίας, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος, παρότι σε κανονική εποχή, όταν δεν υπήρχε η πανδημία αυτή, υπήρξε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, θα έλεγα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Σήμερα ουσιαστικά υπάρχει πτωτική πορεία των περιστατικών, τα οποία γίνονται εισαγωγές, δεν γίνονται τόσο πολλές εισαγωγές, υπάρχει μείωση. Και υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς, μεγάλη πτωτική πορεία, κάτω από 20 ασθενείς. Είναι, γιατί μην ξεχνάτε ότι... Κάτω από 20 είναι στην πτέρυγα COVID, στην παθολογική. Στην πτέρυγα COVID, ακριβώς. Οι διασωληνωμένοι είναι πολύ λιγότεροι. Οι διασωληνωμένοι είναι πολύ λιγότεροι, είναι 4 στον αριθμό, από ό,τι θυμάμαι.
Και μην ξεχνάτε ότι το προηγούμενα διαστήματα, όταν υπήρξε κορύφωση της πανδημίας, έφτασαν τα περιστατικά μέχρι και το νούμερο των 60-65 περιστατικά. Με ανώτατο όριο δυνατότητας της κλινικής να είναι το 80, νομίζω. Με ανώτατο όριο το 80, ακριβώς. Υπάρχει τεχνική υποδομή, υπάρχει και η αναγκαία στελέχωση. Βέβαια, θα μπορούσε να καλυτερεύσει ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται με τις άοκνες προσπάθειες και το ζήλο που επιδεικνύει η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου μας και ειδικά ο κ. Παπασωτηρίου που την εκπροσωπεί τώρα. Έχει κάνει προσπάθειες για περαιτέρω, οι οποίες... Αλήθεια, πώς υπηρετούν σήμερα στην παθολογική? Γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι είναι και υποστελεχωμένοι και σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι σύμφωνα με το οργανόγραμμα. Η παθολογική κλινική του Ποδοσάκη Νοσοκομείου συμμετείχε σε πανελλαδική έρευνα των νοσοκομείων αναφοράς με επίκεντρο την εξάπλωση του ιού εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, όπως τονίζει ο κ. Μητσιάνης, η μετάδοση του ιού γίνεται ευκολότερα μεταξύ των ενηλίκων, ενώ ένας ενήλικας μπορεί να μεταδώσει σε ανήλικο μέσα στην οικογένεια, χωρίς να συμβαίνει με τα ίδια ποσοστά το αντίστροφο, δηλαδή ένα παιδί να μεταδώσει τον ιό στους ενήλικες γονείς του. Η έρευνα αυτή είναι μια επιδημιολογική μελέτη που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Φορέα Υγείας, το δικό μας, μαζί με τα επιστημονικά ιδρύματα πανελλαδικής κλίμακας, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς, το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο από το Λεμέιδας, ειδικά η παθολογική κλινική, και αφορούσε την δυναμική της μετάδοσης του κορονοϊού, του SARS-CoV-2, μέσα σε οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, αν κάποιος νοσήσει, κάποιο μέλος της οικογένειας, πόσο εύκολα μεταδίδεται στην οικογένεια? Ακριβώς. Αυτό είναι απλά λόγια. Ακριβώς, ναι. Συμμετείχαν 23 οικογένειες με σύνολο 109 περιστατικά, από τα οποία 66 ενήλικες και 43 παιδιά, και έγινε μελέτη βάσει στοιχείων επιδημιολογικών και όχι μόνο, και κλινικών, εργαστηριακών, όπως ο μοριακός έλεγχος, και τα αποτελέσματα δεν τα εξής. Η μετάδοση γίνεται στις οικογένειες, γίνεται από ενήλικα σε παιδί. Δεν γίνεται από παιδί σε παιδί. Και δεν δηλαδή γίνεται... είναι πολύ πιο εύκολο ο γονιός να μεταδώσει στο παιδί παρά το παιδί στο γονιό. Ακριβώς, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο ο γονιός να μεταδώσει στο παιδί παρά το παιδί στο γονιό. Επίσης και το παιδί μεταξύ παιδιών στην ίδια οικογένεια. Άρα το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο ενδεχομένως να μεταδώσει σε ένα άλλο παιδί, αλλά όχι σε έναν ενήλικα, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά και με το υλικό φορτίο, γιατί στα παιδιά διαπιστώθηκε ότι έχουν χαμηλό υλικό φορτίο, τουλάχιστον στην έρευνα αυτή που έγινε τώρα, που έγινε πρόσφατα δηλαδή, χαμηλό υλικό φορτίο και δεν μεταδίδεται η νόσος, ενώ όταν υπάρχει υψηλό υλικό φορτίο δεν υπάρχουν... αυτό γίνονται κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, δεν έχουν καταλήξει ακόμα πώς γίνεται ακριβώς. Συνεχίζεται αυτή η έρευνα? Η έρευνα αυτή, η παρούσα, όχι, έχει κλείσει, έχει δημοσιευθεί στο διεθνές περιοδικό Journal of Medical Virology. Και υπάρχουν άλλες έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και μελετάνε αυτές τις παραμέτρους όσον αφορά τη μετάδοση. Τώρα, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε? Γιατί λέμε ότι πανελλαδικά έχουμε αύξηση και πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι είμαστε ήδη στο τρίτο κύμα. Κρατάμε τα μέτρα, παίρνουμε προφυλάξεις? Πρέπει να κρατάμε τα μέτρα, πρέπει να μας γίνει βίωμα ότι ο ιός δύσκολο να φύγει από την κοινωνία μας. Να κρατάμε τα μέτρα αυτά που χρειάζονται για να αποφύγουμε τη μετάδοση του ιού και τις
και την νόσηση, τις επιπλοκές, όπως και τους θανάτους και όλα τα... Είπατε ότι είναι σε πτωτική πορεία στο νοσοκομείο και αυτό είναι και ευχάριστο, αλλά θέλω να ρωτήσω, επειδή ακούμε για μεταλλάξη, ακούμε διάφορα πράγματα, ενδεχομένως βλέπετε μια μετατόπιση ηλικιακή του ιού ή συνεχίζουν να νοσηλεύονται και να νοσούν οι μεγάλοι σε ηλικία? Ουσιαστικά συνεχίζουν να νοσούν σε μεγάλη ηλικία περισσότερο με τις πιο βαριές κλινικές εικόνες. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνοσηρότητες, όπως οι σακχαρώδεις διαβήτες. Αυτά τα υποκείμενα νοσήματα. Τα υποκείμενα νοσήματα είναι πιο επιρρεπείς για κακή κλινική εικόνα και όχι την εξέλιξη που θα περίμενε κανείς σε ένα ασθενή. Πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, Κώστα. Κάπου που θα ήθελες να μείνουμε πάνω στο ρεπορτάζ. Αυτό ακριβώς, ότι λιγότερο κολλάνε τα παιδιά προς τους γονείς, περισσότερο οι ενήλικες μπορούν να μεταφέρουν τον ιό και βεβαίως και αυτοί είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Τα παιδιά συνήθως είναι ασυμπτωματικά, μεταφέρουν μεταξύ τους τον ιό, το λέει ο γιατρός, αλλά δεν το μεταφέρουν στους μεγαλύτερους ενήλικες. Πολύ ωραία. Τώρα, να δούμε, επειδή μείζωνος σημασίας είναι ο εμβολιασμός, Κώστα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στο νοσοκομείο στα Γρεβενά. Έχουμε την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών που μας μιλάει... Η οποία μίλησε στον Κώστα Μάρκο. Ακριβώς, έχει μίλησε στον Κώστα Μάρκο και μας μιλάει για την εξέλιξη των εμβολιασμών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας την πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Γρεβενών και γιατρό παιδίατρο κύριε Τζιρά, για να μιλήσουμε για την πορεία των εμβολιασμών. Έχουμε τετραψήφιο αριθμό στο νοσοκομείο Γρεβενών, κυρία Τζιρά. Ναι, ευτυχώς σε εμάς το εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργήσε από τις 7 Γενάρη με πρώτους εμβολιαστέντες τους υγειονομικούς υπαλλήλους, λειτουργεί με πολύ έντονους ρυθμούς. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη δόση των υγειονομικών, παράλληλα με τις πρώτες δόσεις των πολιτών. Από σήμερα μπήκε στη μάχη και το Κέντρο Υγείας Γρεβενών με δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο για να ενταθεί η ενοσοποίηση του πληθυσμού έναντι της πανδημίας. Μάλιστα, Πρόεδρε, βλέπουμε να πούμε δύο λόγια για τις μεταλλάξεις και για τον εφησυχασμό των συμπολιτών μας και όχι μόνο, όπου βλέπουμε πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα. Οι μεταλλάξεις είναι διαπιστωμένες πλέον. Έχουμε του αγγλικού τύπου που είναι περισσότερο μολυσματική, καθότι είναι περισσότερο μεταδοτική, όμως δεν προκαλεί τόσο βαριά νόσο. Η αφρικανική μετάλλαξη δυστυχώς προκαλεί πιο βαριά νόσηση. Από τα στοιχεία που έχουμε, δυστυχώς στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν διάσπαρτα κρούσματα μεταλλάξεων, δηλαδή σε αρκετούς νομούς, το οποίο αυτό μας δημιουργεί έντονη ανησυχία και φυσικά ότι το τρίτο κύμα είναι υπαρκτό, δεν είναι πλέον πρώτο πυλών. Βλέπουμε καθημερινά τα κρούσματα, ήδη η Εωρδέα είναι στο κόκκινο και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πρέπει ο κόσμος να μην εφησυχαστεί. Δυστυχώς το τρίτο κύμα μπορεί να είναι και βαρύτερο από ό,τι ήταν το δεύτερο. Ήδη η Ελλάδα, η χώρα μας πλήρωσε αρκετούς νεκρούς το δεύτερο κύμα. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός των πολιτών. Τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η καραντίνα στοιχίζει σε όλους. Είναι τρίτο αίτιο προσκοβιδής στα επίγοντα περιστατικά, ψυχιατρικά νοσήματα και ψυχολογικοί, ψυχοσωματικοί λόγοι, το οποίο δυστυχώς είναι υπαρκτή, είναι συνέπειση της καραντίνας. Όμως πρέπει να κάνουμε ένα κουράγιο ακόμη. Κύριε Πρόεδρε, ο νομός των Γρεβενών για 10 μέρες ήταν καθαρός. Δεν είχε καθόλου κρούσματα. Χθες ανακοινώθηκαν γύρω στα 3 κρούσματα. Όπως και στη μονάδα COVID του νοσοκομείου Γρεβενών δεν νοσηλεύεται κανείς ασθενής. Όχι, αυτό είναι το θετικό, γιατί δεν νοσηλεύεται ασθενής. Τα 3 κρούσματα παρουσίασαν συμπτωματολογία, είναι σε κατοίκον παρακολούθηση. Τι να πω, ακριβώς αυτό, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι υπερκτός ο ιός και είναι γύρω μας. Δεν πρέπει να εφησυχαστούμε. Μάλιστα, Πρόεδρε, βλέπουμε την κυβέρνηση να το βλέπει θετικά για την ένταξή σας στα βαρέα ανθυγινά, έτσι, γιατρούς. Οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό είναι ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών.
και είναι μια ξεκάθαρη αδικία να μην είναι υγειονομικοί υπάλληλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόστος ή υπάρχει μόνο οικονομικό κόστος σε αυτόν που θα πρέπει να επιτέλους να πάρει αυτή την απόφαση που πιστεύω θα αναγνωριστεί και από όλους τους υγειονομικούς. Ήδη, όπως είδατε, στην Ισπανία και στη Γαλλία, όσοι έχουν νοσήσει από COVID υγειονομικό προσωπικό, θεωρούνται πλέον εργατικό ατύχημα. Καταλαβαίνετε τους κινδύνους που υφιστάμεθα εμείς προσωπικά, καθώς όμως και όλες και οι οικογένειές μας και ο περίγυρός μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πρόεδρε, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, εγώ ευχαριστώ, κύριε Μάρκου, να είστε καλά. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλά στην ατζέντα, στα ζητήματα της περιοχής, βρίσκεται το ζήτημα της εξέλιξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα των περιφερειακών νοσοκομείων. Με συγχωρείτε, πανεπιστημίων. Ήρθαμε από τα νοσοκομεία Κώστα στα πανεπιστήμια, τα οποία νοσούν και αυτά από ό,τι φαίνεται. Υπήρξε σήμερα μια έντονη αντιπαράθεση σε επίπεδο Βουλής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συστρατεύτηκαν ενάντια στην κυρία Κεραμέως, ειδικότερα όσον αφορά στο κομμάτι της αστυνόμευσης, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία μάλιστα χρειάζεται και ένα τεράστιο κονδύλιο για να λειτουργήσει, από χρήματα τα οποία θα μπορούσαν, όπως λένε στην αντιπολίτευση, να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πράγματα στην ενίσχυση των πανεπιστημίων. Βέβαια, στην περιοχή μας δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το αστυνομικό κομμάτι με την έννοια της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Αυτό που μας απασχολεί, επειδή μιλάμε για ένα περιφερειακό ίδρυμα, είναι η τυχόν υποβάθμισή του και η μείωση των φοιτητών. Mm-hmm. Αυτό απασχολεί την τοπική κοινωνία και εδώ υπάρχει διάλογος και έντονη κομματική και πολιτική αντιπαράθεση. Ακριβώς. Η κυβέρνηση λέει ότι επιχειρεί να αναβαθμίσει το πανεπιστήμιο με την έννοια ότι δεν θα μπαίνουν με ένα, δύο, τρία επιδόσεις βαθμών φοιτητές. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση λέει και όχι αδίκως ότι θα ερημώσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ενδεχομένως οι 20.000 φοιτητές οι οποίοι δεν θα μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα είναι δώρο έτοιμο για την ιδιωτική εκπαίδευση για τα κολέγια. Και τα κολέγια. Ακριβώς. Έτσι, αυτή είναι συνολικά η αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών. Οι κυβερνητικοί βουλευτές στην περιοχή μας μιλούν για αναβάθμιση, μιλούν για στήριξη του πανεπιστημίου. Οι της αντιπολίτευσης μιλούν για υποβάθμιση και για μείωση φοιτητών και άρα την στιγμή που βαίνουμε προς την απολιγνητοποίηση αυτό θα είναι ένα δεύτερο χτύπημα στην τοπική οικονομία. Για να δούμε λοιπόν στη χθεσινή παρουσία της εδώ στο δελτίο μας η κυρία Βριζίδου μετά την συνάντησή της με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας, με τον κύριο Συρίγο, τι μας είπε, ήταν αρκετά αισιόδοξη και στην πορεία θα δούμε κατά πόσο συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία και οι πολίτες. Πάμε να δούμε το απόσπασμα του χθεσινού μας δελτίου. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κυρία Βριζίδου, πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε και να στηρίξουμε την αισιοδοξία που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί καλές προθέσεις έχουν όλοι. Και η κυρία Κεραμέως λέει ότι έχει καλές προθέσεις. Μου έδωσε στοιχεία που έχουν να κάνουν με το Πανεπιστήμιο, όπως τα στοιχεία αυτά τα διασταύρωσα και με τον Πρίτανη και έχουν μια σημαντική, είναι αληθινά και μάλιστα μας προβληματίζουν και το νομοσχέδιο που έρχεται και θα γίνει σύντομα νόμος θα μας βοηθήσει να λυθούν αυτά τα προβλήματα, όπως είναι το θέμα των πολλών μεταγραφών που γίνονται και το γεγονός ότι οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταγραφή δηλώνουν σε σχολές σημαντικές εδώ στη Δυτική Μακεδονία αλλά έχουν σαν στόχο να φύγουν, το ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι ενώ δηλώνουν δεν παρακολουθούν τα μαθήματα και εγκαταλείπουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά και όλα αυτά με το νομοσχέδιο έρχονται να διορθωθούν διότι δεν θα έχουμε φαινόμενα φοιτητών οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, περνούμε πάρα πολύ χαμηλή βάση και στην πραγματικότητα είναι σαν να μην περνούν εφόσον εγκαταλείπουν, ούτε και μακροχρόνιους φοιτητές οι οποίοι δεσμεύουν τον προγραμματισμό ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε για το Πανεπιστήμιο αλλά ούτε και για ευρύτερα την περιοχή μας. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία είναι ότι θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στα κέντρα Αθήνα, mm-hmm. Θεσσαλονίκη, όπου έτσι και αλλιώς ζητά αποκέντρωση, ζητούν αυτά τα πανεπιστήμια, διότι δυσκολεύονται έτσι και αλλιώς να διαχειριστούν το μεγάλο αριθμό, ο οποίος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος με τις μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μία μέρημνα για το να υπάρχουν
να υπάρχει για τους φοιτητές χώρος να μείνουν, όπως εστίες με 2.000 δωμάτια, εστιατόρια, γενικώς παροχές, οι οποίες στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης είναι δελεαστικές και θεωρούμε ότι οι φοιτητές που ενδεχομένως έχουν προβλήματα θα επιλέξουν και θα μείνουν στην περιοχή μας, διότι θα είναι ένα οργανωμένο πανεπιστήμιο, θα υπάρχει ο τρόπος να μείνουν και βέβαια και εμείς όλοι οι πολίτες νομίζω ότι στη Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατά τη γνώμη μου ξεχωρίζουμε για την φιλοξενία μας και για τη συμπεριφορά μας στους φοιτητές, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους τα τελευταία χρόνια. Είδαμε λοιπόν, Κώστα, το απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο. Η κυρία Βριζίδου μίλησε για καλυτέρευση των συνθήκων, για ανάπτυξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να υπάρχει ο προβληματισμός. Ναι, σαφώς. Αυτό, αν δεν το δει κανείς στην πράξη, μένει μια υπόσχεση και ένα σχέδιο. Πρέπει να το δει κανείς στην πράξη και να το δει, επειδή είτε το θέλουμε είτε όχι, ως τοπική κοινωνία, πέρα από το πανεπιστήμιο που το χρειαζόμαστε για την αναβάθμιση, την κουλτούρα, το μπόλιασμα με ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη της χώρας και αυτό βοηθάει στην εξέλιξη την κοινωνική ενός τόπου, σαφώς παίζει και τον οικονομικό του ρόλο. Και είναι πολύ σημαντικό η συμβολή στην οικονομία την τοπική. Το είδαμε άλλωστε από το ξενίκιασμα διαμερισμάτων λόγω της πανδημίας και τη βύθιση οικονομικά μιας περιοχής, κυρίως της έδρας του Πανεπιστημίου της Κοζάνης. Όλο αυτό, είτε το θέλουμε είτε όχι, παίζει το ρόλο του. Και όταν θα μειωθούν οι φοιτητές, προφανώς θα επηρεαστεί και η τοπική οικονομία. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι λένε και οι πολίτες της Κοζάνης, τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν, τι περιμένουν από αυτές τις εξελίξεις που θα επηρεάσουν και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις που αφορούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Άλλοι πάλι που γνωρίζουν ότι αναμένεται να μειωθούν οι σεκτέοι από την επόμενη χρονιά με τη θέσπιση της βάσης του 10, είναι προβληματισμένοι για την μείωση της έλευσης των φοιτητών και φυσικά για το συνδυασμό τόσο της επιβάρυνσης του Πανεπιστημίου, όσο και της μείωσης της λιμνητικής παραγωγικής, η οποία σταδιακά το 2023 μας οδηγεί στην πάυση της εργασίας στη Δυτική Μακεδονία και στο ενεργειακό λεκανοπέδιο. Να δούμε τι μας είπαν οι πολίτες. Για τις εξελίξεις στα πανεπιστήμια, ότι τα περιφερειακά θα αποδυναμωθούν και θα έχουμε λιγότερους φοιτητές. Δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλά μάλλον προσπαθούν να κάνουν οι εργάτες. Η γνώμη μου για την πόλη της και για την περιοχή μας εδώ στην Κοζάνη είναι αρνητική να μειωθεί ο αριθμός των υποψηφιών ή των φοιτητών. Θα έχει μεγάλη επίδραση σε όλη την κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής μας. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα και οι πολιτικοί και να αγωνιστούν. Όσον αφορά για τις βάσεις, είναι και εκείνος ένας λόγος που πιθανολογείται ότι να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων. Σε αυτό νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει βάση, διότι θα υπάρχει και ο ανταγωνισμός, θα υπάρχει και ευγενής άμυλα. Όσον αφορά το ότι θα μειωθούν στις περιφέρειες ο αριθμός των φοιτητών, είναι αρνητικό. Θα πρέπει να βρουν τη χρυσή λύση. Ναι, μιλάω λαμβάνοντας υπόψη οπωσδήποτε και τον κορονοϊό, ο οποίος έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο την οικονομική ζωή της περιοχής μας και όλης της Ελλάδας, αλλά ένας επιπλέον λόγος για την Δυτική Μακεδονία είναι και το ότι μας φεύγει η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος από το Λιγνίτι. Εδώ πρέπει όλοι να σοβαρευτούν και να προτιμήσουν να βρουν εργασία και να βρουν εισόδημα οι οικογένειες οι οποίες πλήττονται και οι οικογένειες της περιοχής μας. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ιδιαίτερα όταν ας πούμε, μιλάμε για επαρχία τώρα. Αντί να δώσουμε έμφαση ας πούμε, στην επαρχία, τελικά τι κάνουμε, μαζεύουμε όλα τα παιδιά ας πούμε, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να διορθωθεί. Ο Ζάνη θα αντιμετωπίσει και την απολυμνητοποίηση και την... Βεβαίως. Και ένας τρόπος ας πούμε, για να προχωρήσουμε μπροστά ήταν να μην γίνει αυτό που πάει να γίνει. Τέλος πάντων, έχουμε βουλευτές, έχουμε εδώ και τοπική αυτοδιοίκηση. Ας κοιτάξουν αυτά τα θέματα γιατί δεν πάμε καλά. Μειώνονται τα
οι Σαχταίοι, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω πλήρη εικόνα. Mm-hmm. Δεν μας έχουν μιλήσει να ξέρουμε ακριβώς τι και πώς. Σας κάνει απεσιόδοξη αυτή η εξέλιξη. Προφανώς. Όσον αφορά στην λειτουργία της αγοράς. Η αγορά είναι πολύ πεσμένη. Όλοι περιμένουν τα εμβόλια, αυτά θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στο θέμα να συνδεθούμε με την Καστοριά, με τον καλό φίλο, τον Λάζαρο τον Μαρκόπουλο. Λάζαρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας όλους. Να μείνουμε λοιπόν στο θέμα του ρεπορτάζ που βλέπαμε λίγο πριν, αναφορικά με την εξέλιξη στο κομμάτι των πανεπιστημίων. Ναι, όπως γνωρίζουμε, σήμερα ή αύριο. Γιάννη, με ακούς? Ναι, Λάζαρε, ναι, συνέχισε. Ναι, όπως γνωρίζουμε, λέω, σήμερα ή αύριο ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως χαρακτηριστικά λέω εγώ, βγάζει άμεσα από τον ακαδημαϊκό χάρτη Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη. Δεν ξέρω να ακούγουμε, Γιάννη. Βεβαίως, πολύ καθαρά. Λάζαρε, μπορείς να συνεχίσεις. Πολύ ωραία. Η θέσπιση ελάχιστης βάσης αγωγής, κατά τη γνώμη μου, στερείται εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής λογικής, καθώς η βελτίωση των επιδόσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν σχετίζεται με την εφαρμογή οποιοδήποτε βαθμολογικού κόφτη, αλλά με ουσιαστικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Λύκειο. Αυτή είναι η γνώμη μου και γνώμη αρκετών άλλων ακαδημαϊκών. Η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση των υποψηφίων στα πανεπιστήμια και επιφέρει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες σε μαθητές και ΑΕΗ στις πόλεις και στις περιφέρειες που αυτά εδρεύουν. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στα ιδιωτικά κολέγια δεν προϋποθέτει καμία βάση αγωγής παρά μόνο τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων. Για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα παράδειγμα από τις περσινές εισαγωγικές εξετάσεις στα ημερήσια γενικά λύκεια που αφορούν 60.840 μαθητές από τους 77.900 σαχθέντες. Η μέση όρη ανά πεδίο ήταν στο πρώτο πεδίο ο μέσος όρος 11,1, στο δεύτερο πεδίο ο μέσος όρος 11,4, τρίτο πεδίο 11,6, τέταρτο πεδίο 9,8. Τα ΑΕΗ με τον νόμο Κεραμέως πλέον μπορούν να επιλέξουν από συν 20 έως μείον 20 από τις παραπάνω βάσεις. Αν πάρουμε την παραδοχή ότι θα επιλέξουν όλα τα πανεπιστήμια το μείον 20, το καλό σενάριο, στο πρώτο πεδίο η βάση ήταν 8,9, στο δεύτερο 9,1, στο τρίτο 9,3 και στο τέταρτο 7,9. Με βάση τους περσινούς βαθμούς δεν θεσαγόταν το 2020 το 36% των υποψηφίων του πρώτου πεδίου, το 31% του δευτέρου, το 31% του τρίτου και το 37% του τετάρτου. Συνολικά δηλαδή... Ένα στους τρεις. Μπράβο. Συνολικά από τους 71.000 υποψηφίους από τα γενικά λύκεια εισήχθηκαν 60.840, με το νέο σύστημα θα εισαγότανε 46.000, λιγότεροι κατά 23%. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό. Λίγο φρικιαστικό. Ακριβώς. Όσον αφορά το να σημειώσω εδώ πέρα ότι 17 από τα 24 ΑΕΗ της χώρας, το 1 τρίτο του τμήματων, όπως είπες και εσύ, είχαν απώλειες. Τα κεντρικά πανεπιστήμια θα βγουν αλόβητα από αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το δικό μας το Πανεπιστήμιο Δικής Μακεδονίας, η Σχολή Δίκης και Οικονομίας θα χάσει πολλά τμήματα, το ίδιο και η πόλη των Γρεβενών. Αυτό ισχύει για όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι ή αυτοί που έχουν ήδη εγγραφεί θα ολοκληρώσουν τη φοιτησή τους στο Πανεπιστήμιο? Όχι, αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι θα ολοκληρώσουν τη φοιτησή τους, βέβαια με τον ίδιο. Για τους ήδη φοιτητές δεν με τον νόμο, υπάρχει πρόβλημα. Με το όριο δηλαδή να τελειώσουν τη σχολή. Το γνωστό νήσιν 2. Μάλιστα. Ναι, το διευκρινίσουμε. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Να συνεχίσω λίγο με την Καστοριά. Η Καστοριά πιθανόν να αποχαιρετήσει την ΑΤΜΗ. Είμαστε πρώτο χρόνο μετά την εισαγωγική βάση και να διακινδυνεύεται η τύχη δεύτερου από ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχον και πιθανόν και τρίτο τμήμα. Να υποθέσουμε σε γειτονική περιοχή, Λάζαρε. Συγγνώμη, Γιάννη, ξανά. Να υποθέσουμε ενσωμάτωση σε γειτονική περιοχή. Ενσωμάτωση τμήματος που θα υπολειτουργεί με κάποιο ομοειδής που είναι στην Κοζάνη. Μάλιστα. Και φυσικά το πιθανό σενάριο είναι
το τρίτο τμήμα, το οποίο θα μετακινηθεί στην έδρα της σχολής που είναι στη Κοζάνη, σε δεύτερο χρόνο, γιατί θα υπάρχουν τόσοι καθηγητές εκεί πέρα, οι οποίοι δεν θα έχουν να κάνουν κάτι. Δεν θα έχουν αντικείμενο. Και θα πρέπει να δουλέψουν οι άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι. Εάν, τουλάχιστον αυτό ακούσαμε από κυβερνητικούς βουλευτές, εάν σταματήσουν οι μεταγραφές στο βαθμό που οι μεταγραφές τώρα γίνονται και λίγο αρκετά εύκολα, θα συγκρατηθεί πληθυσμός φοιτητών στα περιφερειακά πανεπιστήμια? Γιατί το λέω αυτό? Περνά κάποιος σε μια οικονομική σχολή που είναι χαμηλές βάσεις στην Κοζάνη ή στην Καστοριά και μετά παίρνει μεταγραφή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς, Κώστα, που λες, έγινε πέρυσι, με αποτέλεσμα να μην θέλουν οι φοιτητές να περάσουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια και να στοχεύουν όλοι στα κεντρικά πανεπιστήμια, γιατί γνωρίζαν ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές. Να πούμε βέβαια από την άλλη ότι η κυρία Βρυσδίδου μας μετέφερε χθες και το αναδείξαμε και σήμερα στο ρεπορτάζ ότι στις προθέσεις των κεντρικών πανεπιστημίων αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η μείωση του αριθμού εισακτέων στα πολύ μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια ώστε να οδηγηθούν με κάποιο τρόπο οι υποψήφοι στα περιφερειακά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό, Λάζαρε, πόσο εφικτό και ρεαλιστικό είναι σαν στόχος. Βεβαίως και είναι ρεαλιστικός στόχος, δεδομένου ότι τα κεντρικά πανεπιστήμια εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια μπορώ να πω, φωνάζαν ότι δεν μπορούν να δεχτούν φοιτητές. Το ζητούν τα ίδια τα πανεπιστήμια δηλαδή. Ειδικά τα μεγάλα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι, κυριολεκτικά έχουν ένα αμφιθέατρο με 500 φοιτητές. Δηλαδή αυτά αυτό ακριβώς. Μόνο φοιτητές δεν είναι. Όταν ο μαθητής που θέλει να γίνει φοιτητής, θέλει να το πω, να σπουδάσει στα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν μπορεί κανένας να το απαγορέσει αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ενώ δηλαδή ότι δεν φτάνει μόνο ευχολόγιο ότι παιδιά μη δηλώνετε τα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να τους συγκρατεί, να πω. Είναι σωστή η άποψη το να γίνει δουλειά στη δευτεροβάθμια και όχι να πάμε θεραπευτικά να διορθώσουμε την τριτοβάθμια. Ακριβώς. Αυτό λένε όλοι σχεδόν οι Πριτάνοι, στα Πριτανικά Συμβούλια, οι σχολές, ότι δεν θεραπεύεται. Έτσι ξεκίνησα και εγώ την εισαγωγή μου, ότι είναι παρανοϊκό να σκεφτόμαστε ότι ένας έξτρα κόφτης θα διορθώσει το θέμα το οποίο προκύπτει από όλες τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Και ενδεχομένως να δείχνει και κάποιες δευτερεύουσες προθέσεις, οι οποίες δεν είναι αμέσως ορατές, αλλά μπορούμε να εικάσουμε για αυτές, Λάζαρε. Ακριβώς. Να σημειώσω λίγο, Γιάννη, κάτι, αν έχουμε χρόνο. Κλείνοντας, Λάζαρε. Ότι σύμφωνα με ό,τι διαβάζω και ό,τι γίνεται, από αύριο, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, 30% μείον περιορισμό των φοιτητών στα ΑΕΗ, αύξηση της μαθητικής διαρροής στο Λύκειο και μείωση των αποφύτων λόγω της δυσκολίας της εισαγωγής στα ΑΕΗ και της εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων, αύξηση της φοιτητής σε φροντιστήρια και των σχετικών οικογενειακών δαπανών, πλήρης ακύρωση του μορφωτικού λόγου του Λυκείου για όλες τις τάξεις, μείωση της χρηματοδότησης των πανεπιστήμιων δεδομένου ότι πλέον συνδέεται με τον αριθμό των φοιτητών, κλείσιμο και συγχώνευση τμήματων, μείωση ερευνητικού έργου και αύξηση της διαρροής εγκεφάλων, ανακατεύθυνση σπουδαστών στα ιδιωτικά κολέγια και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών λόγω των διδάκτρων και των σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις τοπικές οικονομίες. Μάλιστα. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα σύντομα να ξανασυνδεθούμε σε επόμενο δελτίο για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα, όπως θα μπορούσαμε να τα πούμε, στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζοντας, Κώστα, αυτά που λέγαμε και με τον Λάζαρο, είναι χαρακτηριστικό ένα σλόγγαν, να πούμε, το οποίο έχει δει τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας και διακινείται κυρίως μέσα από το ίντερνετ, ότι 10.000 μόρια μπορεί να μην σε κάνουν φοιτητή στο δημόσιο πανεπιστήμιο, 10.000 ευρώ όμως σίγουρα σε κάνουν φοιτητή στο κολέγιο. Ναι, σαφώς. Αυτό πάντα συνέβαινε και εγώ φοβάμαι ότι πέρα από τα κολέγια που προφανώς θα επιλέξουν κάποιοι εντός της Ελλάδας να σπουδάσουν στην ιδιωτική εκπαίδευση, θα έχουμε και διαρροή συναλλάγματος στα γειτονικά Βαλκάνια. Έτσι. Είναι σίγουρο ότι κάτι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς γίνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα αυξηθεί και αυτό το ποσοστό των. Για να δούμε, θα μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς πόλος έλξης, όπως λέει η κυβέρνηση, να φέρουμε εμείς. Μακάρι και να αποτελέσει, γιατί το δικό μας πανεπιστήμιο είναι στην άκρη της χώρας γεωγραφικά. Και άρα μπορεί να παίξει έναν εκπαιδευτικό πόλο έλξης για τις βαλκανικές χώρες. Ωραία.
Να αλλάξουμε θέμα, Κώστα, αν συμφωνείς, να πάμε σε ένα άλλο μείζονος σημασίας ζήτημα, το οποίο έχει και περιβαλλοντικές προεκτάσεις και όχι μόνο, έχει και βαθιά οικονομικά αίτια, βαθιά κοινωνικά αίτια. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στην περιοχή σου, στην Ορδαία, Κώστα. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Βουνοτρυπίδη για να δούμε τι συμβαίνει με την Επιτροπή Αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών. Κύριε Βουνοτρυπίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε? Βεβαίως, πολύ καθαρά και σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ γρήγορα, πείτε μας ποιοι είστε και για ποιο λόγο υπάρχετε και τι κάνετε. Και εμείς ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκλησή σας. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε ένα βήμα και να πούμε την αγωνία μας, να πούμε τον προβληματισμό μας, όλα αυτά. Είμαστε η Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Ιδρυθήκαμε πριν από 6 περίπου μήνες. Έχουμε κάνει κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι ήταν επιτυχημένες και οι εκδηλώσεις και οι κινητοποιήσεις και η ενημέρωση σε χωριά της περιοχής μας. Και προσπαθούμε, βέβαια, τώρα με τον κορονοϊό έχουμε φρενάρει. Αλλά μέσω διαδικτύου προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στην περιοχή μας. Τι λένε οι πολίτες, κύριε Βουνοτρυπίδη, για αυτό που βλέπουν? Τι λένε οι πολίτες? Όταν καθαρίζει η ατμόσφαιρα, μπορούμε να δούμε στις ράχες των βουνών αυτές τις τεράστιες εγκαταστάσεις, οι οποίες και οπτικά μας ενοχλούν πολλές φορές. Όταν καθαρίζει η ατμόσφαιρα, εννοείται από τα φουγάρα που έπαψαν να λειτουργούν, για να καταλάβω. Γενικότερα όταν καθαρίζει η ατμόσφαιρα και από τα περιβαλλοντικά φαινόμενα. Κοιτάξτε, το ότι πρώτα να απαντήσω στο σχόλιο σας, έτσι, ότι όταν καθαρίζει η ατμόσφαιρα, αν οι μονάδες λιγνητικές λειτουργούσαν με τους περιβαλλοντικούς κανόνες, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ξέρουμε πολύ καλά την τακτική όλων των κυβερνήσεων και όλων των διοικήσεων της ΔΕΗ, που αφαιρούσαν τα φίλτρα και αμολούσαν όλους τους ρήπους στην ατμόσφαιρα. Αν λειτουργούσε σωστά η ΔΕΗ και δεν ήταν το ζητούμενό της το υπερκέρδος, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Να σας πω πάντως ότι δεν υπονοούσα κάτι. Εννοούσα τα περιβαλλοντικά φαινόμενα. Απλά, παρακαλώ, για να το διευκρινίσουμε. Υποχρέωσή μου και πολύ καλά κάνατε. Να το αναφέρω. Τώρα, αυτά τα τέρατα που βλέπουμε, μιας και μου το είπατε έτσι και έτσι είναι, εγώ θα σας παραπέμψω λίγο στο διαδίκτυο να δείτε μια αεροφωτογραφία της Εύβοιας και είναι σοκαριστική, στην κυριολεξία σοκαριστική. Mm-hmm. Αν μπείτε στο διαδίκτυο θα τη βρείτε σίγουρα. Mm-hmm. Εμένα η πρώτη εντύπωση που μου έδωσε είναι ότι ήταν ένα αχανές νεκροταφείο αυτό το πράγμα. Έτσι αιτιολογούνται και το κάψιμο των δασών που γίνεται και όχι μόνο στην Εύβοια, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Στην Καρδίτσα έμαθα προχθές ότι ετοιμάζονται. Είναι ένα έγκλημα καλά οργανωμένο. Μάλιστα. Και σίγουρα δεν είναι η καλύτερη εικόνα. Αυτό που, έτσι, να κάνω και μια εξομολόγηση. Μία φορά στη ζωή μου έχω ανέβει στην κορυφή του Σινιάτσικου, στο Άσκιο Όρος, και το έκανα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και τώρα, λόγω των ανεμογεννητριών, υπάρχει δρόμος. Μπορείς να ανέβεις και με το γιο ταχύ αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, αυτή η αλλίωση στο περιβάλλον είναι τρομακτική. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Πέρα από το ότι βάλανε μπάρες στους δρόμους που έχουν χαράξει για να ανέβουν αυτά τα τέρατα, όπως είπατε, τα φουρφούρια, όπως τα λένε. Λοιπόν, υπάρχουν και μπάρες που σας απαγορεύουν την πρόσβαση στο βουνό. Mm-hmm. Να το έχετε υπόψη σας και αυτό. Το βουνό πλέον ιδιωτικοποιείται. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η χάραξη των δρόμων πάνω στο βουνό. Είναι ότι το σκυρόδεμα που θα πέσει, τα εκατομμύρια τόνου μπετόν και σίδερου που θα πέσουν για να στηθούν οι ανεμογεννήτριες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά κάνει. Θα αλλάξει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα. Mm-hmm. Όλο τον υδροφόρο ορίζοντα. Και γνωρίζετε ότι αυτό το σκυρόδεμα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εκεί. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν και δεσμεύσεις, κύριε Βουνοτρυπίδη. Εξ όσων γνωρίζουμε. Δεν σας ακούω καλά. Ναι, δεν υπάρχουν και δεσμεύσεις. Αυτοί που τα τοποθετούν δεν είναι δεσμευμένοι με κάποιο τρόπο μετά το πέρας της χρήσης να τα απεγκαταστήσουν. Αυτοί που τα τοποθετούν γνωρίζουν ότι και να δεσμευτούν σε αυτή τη χώρα, την Πανανία την οποία ζούμε, δεν υπάρχει δέσμευση. Εδώ η ΔΕΗ. Και αποκατάσταση εδαφών στα ορυχεία δεν έχει κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ, γιατί το κόστος
που υπάρχει για να φύγει αυτό το σχηρόδεμα πάνω από το βουνό είναι τεράστιο. Αποκλείεται να μπουν σε αυτήν την διαδικασία. Αυτό που θα κάνουν είναι, επειδή δεν μπορούν να το ξαναχρησιμοποιήσουν, μετά το πέρας της ζωής των ανεμογεννητριών θα σκάψουν δίπλα και θα ρίξουν νέο σκυρόδεμα για να μπει η καινούργια ανεμογεννήτρια. Καταλαβαίνετε τι δημιουργούμε. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης. Στο διατάφτα, τι μπορεί να γίνει, τι προτίθεστε να κάνετε, τι κάνετε, τι ενέργειες κάνετε. Θα ήθελα, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να σας πω δύο πραγματάκια για το τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Στη Δυτική Μακεδονία που μας αφορά άμεσα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Αυτό το έγκλημα είναι τεράστιο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει παρατείνει την απολιγνητοποίησή της, από το Λιθάνθρακα βέβαια η Γερμανία, μέχρι το 2038 και εγώ πιστεύω ότι θα πάει μέχρι το 50. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς γιατί βιαστήκαμε και δηλώσαμε ότι από το 23 πάβει πλέον να λειτουργούν τα εργοστάσια λιγνίτη. Και αυτά που υπολειτουργούν ήδη, έτσι. Τι λειτουργούν. Ποιος ο λόγος. Πρέπει να μας προβληματίσει. Ο ανέμελος πρωθυπουργός της Ελλάδας κανόνισε έτσι και το πέταξε τελείως ανέμελα. Λοιπόν, τι καταστρέφει χιλιάδες κόσμου εργαζομένων στην περιοχή μας. Έχουν να κλείσουν πολλά σπίτια. Έχουν να κλείσουν πολλά καταστήματα, οι οποίοι συντηρούνταν από τα εργοστάσια στην Πτολεμαϊδα. Επί των ανεμογεννητριών, κύριε Βουνοτρυπίδη. Τι από την το ερώτημα του συναδέλφου, τι προτίθεστε να τι κάνετε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Κάνουμε όλοι μαζί. Τι κάνετε εσείς. Αυτό να σας ολοκληρώσω για το τετραπλό έγκλημα ή να πάω στην ερώτηση του συναδέλφου. Όπως θέλετε. Είναι τετραπλό έγκλημα. Λοιπόν, είναι η ανεμογεννήτριση, τα φωτοβολταϊκά, τα οποία πέρα την απολιγνητοποίηση. Θα γεμίσει η περιοχή μας 70 ανεμογεννήτριες, ανεβαίνουν στο Βέρμιο. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχει συντελεστεί το έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Μας έρχεται η καύση των σκουπιδιών μέσα στα ορυχεία μας. Mm-hmm. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει περίπτωση και συζητιέται και από κάποιες γειτονικές βαλκανικές χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τώρα πλέον και η ταφή του αμιάντου στις εγκαταστάσεις ΜΑΒΕ. Καταλαβαίνετε τι εγκλήματα όλα μαζεμένα στη Δυτική Μακεδονία. Ο απότερος σκοπός δηλαδή, ο σχεδιασμός είναι να μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο της Ελλάδας και όχι μόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα για το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Το βασικότερο απ' όλα. Και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να βγει μαζί μας στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορούμε τώρα λόγω του κορονοϊού, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να βγει έξω και να δηλώσει την αντίθεσή του. Είχαμε σαν ομάδα, σαν πρωτοβουλία πολιτών, κάναμε παρεμβάσεις με θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο Πτολεμαϊδας, δύο φορές στο Δήμο Πτολεμαϊδας, και το αποτέλεσμα δεν λέω ότι ήταν δικό μας αποτέλεσμα, συμβάλαμε και εμείς αυτό όμως, ήταν θετικό. Ωραία. Ήταν η εναντιοποίηση των συμβουλίων αυτών όσον αφορά τα θέματα των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή είναι χρόνος δελτίου, κύριε Βουνοτρυπίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανααναδείξουμε το θέμα και κάθε φορά που θα έχετε κάποιες εξελίξεις να μας τις κοινοποιείτε για να ενημερώνουμε κι εμείς τον κόσμο με τη σειρά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται και στο κομμάτι αυτό, Κώστα. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο έκανες και αφορά έναν ακόμη κλάδο, γιατί τις τελευταίες μέρες εξειδικευμένα πηγαίνεις και εξετάζεις έναν τους κλάδους που πλήττονται. Με φόντο λοιπόν το Σάββατο την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου που τα λουλουδάδικα περιμένουν να ανοίξουν. Επενδύουν πολύ αυτά τα καταστήματα την ημέρα αυτή, 14 Φεβρουαρίου, το Αγίου Βαλεντίνου όπως λένε mm-hmm. κατά το δυτικό πρότυπο. Mm-hmm. Και το να αγοράσει κανείς ένα λουλούδι να χαρίσει σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, σαφώς είναι για αυτούς δουλειά. Αλλά απ' την άλλη, το να λειτουργείς, όπως είδαμε στην Πτολεμαϊδα και συνομιλήσαμε με το Θέμη Ιωαννίδη, το να λειτουργείς ένα κατάστημα με ραντεβού, δηλαδή δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αγοράσει με ραντεβού τριαντάφυλλο.
Αυτό είναι μια κίνηση αυθόρμητη που ενδεχομένως περπατάς έξω από το πεζοδρόμιο, βλέπεις το κατάστημα, παίρνεις ένα λουλούδι και το χαρίζεις. Όχι το να κάνεις κάτι προγραμματισμένο. Αυτό δεν το έχει συνηθίσει ο λαός μας και σαφώς είναι ένα πρόβλημα. Εκτιμάται ότι μέσα στην πανδημία έχουν κατά 40% μείωση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων. Το αυτών. Πρόβλημα είναι ότι συνηθίζουμε πολλά κόστα, όλο και περισσότερο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αγοράζει ο κόσμος λουλούδια. Το λουλούδι το αγαπάει ο κόσμος πολύ, ναι, και ειδικά στην Πτολεμαϊδα. Αλλά η κατάσταση τώρα, εντάξει, έχουμε και την απαγόρευση στις 6 ώρα που μας κόβει τα πόδια στην ουσία. Θα μου πεις τι 9, τι 6, 9-9 είναι 3 ώρες που μπορεί ο άλλος λίγο να κυκλοφορήσει, να κάνει εδώ, άρχισε νυχτώνει μετά τις 6. Είναι πια μέρα το 6 ώρα. Ναι, είναι μέρα πια 6 ώρα και υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε. Στον κλάδο το δικό μας τώρα το click away δεν μας βοηθάει και πολύ. Γιατί τώρα θα περάσει ο άλλος, δεν έχει προγραμματίσει να αγοράσει λουλούδια, του ήρθε η ιδέα, θα κάτσουμε τώρα να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή να στείλουμε μήνυμα ο ένας από τον άλλον έξω για να... Για να έχει ένα ραντεβού. Για να κάνουμε ραντεβού, ναι, για να γλιτώσουμε την κλίση. Εντάξει, είναι κάποια παράλογα πράγματα που δεν θα έπρεπε να ισχύουν για, όχι μόνο για το δικό μας κλάδο και για άλλα επαγγέλματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που τηρούμε τα μέτρα προστασίας, δηλαδή θα έχουμε τα αντισηπτικά μας εδώ πέρα, με τις μάσκες μας. Το μαγαζί εδώ πέρα είναι 100-120 τετραγωνικά. Το να μπει ένας πελάτης μέσα, δεν λέμε και για δεύτερο, ένας να μπει, για μας είναι υπόθεση. Θα πρέπει να βγάζω τα πράγματα έξω. Τώρα την Κυριακή λέει μπορεί να χιονίζει. Ναι, θα βγάλουμε τα πράγματα έξω. Περιμένει ο άλλος μέσα στο κρύο και σε αυτό για να κάνει. Δεν γίνεται έτσι όμως. Η Κυριακή είναι μια μέρα που εννοώ η 14η Φεβρουαρίου, η μέρα των ερωτευμένων, δουλεύεται σαν κλάδος. Άρα επενδύεται σε αυτή τη μέρα. Επενδύουμε. Για να καταλάβεις τώρα, εγώ στο μαγαζί μου αυτή τη στιγμή έχω γύρω στις 3.000 τριαντάφυλλα. Έχει από πίσω το άλλο το ψυγείο, είναι γεμάτο. Έχουμε επενδύσει σε διάφορα. Εντάξει, αυτά είναι κάποια που δεν χαλάνε και δεν μας προβληματίζει τόσο, αλλά το ζωντανό. Μας επηρέασε η κρίση. Η κρίση μας επηρέασε. Η κρίση της πανδημίας εννοώ. Πάρα πολύ. Ιδίως από το Μάρτιο, εγώ θα ξεκινήσω. Είχαμε πάρα πολλές ακυρώσεις γάμων. Πάρα πολλές. Κοίταξε, καλός ή κακός ο κλάδος μας. Είναι και για τα δυσάρεστα, είναι και για τα ευχάριστα. Ναι. Με αυτό που είχε κάνει με το όριο ατόμων στις κηδείες, και πολύ καλά έκανε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε, γιατί εκεί είναι και... Υγειονομικά μέτρα. Υγειονομικά μέτρα, γιατί ναι, είναι λίγο επικίνδυνο. Περί εκκλησιών που μειώθηκε πάρα πολύ, ας πούμε, δεν μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στην εκκλησία. Είχαμε μεγάλη ζημιά. Είχαμε μεγάλη ζημιά. Τώρα, ας πούμε κάτι ευχάριστο. Τι προτείνουμε για την Κυριακή, για την ημέρα των ερωτευμένων? Για την Κυριακή. Θέλω δύο-τρεις προτάσεις, έτσι. Έχουμε πάρα για πολλές νέους, προτάσεις. Για παντρεμένους ζευγάρια. Π.χ. εδώ πέρα για κάποιους που έχουν προγραμματίσει να κάνουν την πρόταση γάμου ή πρόταση αραβών ή οτιδήποτε. Εδώ π.χ. έχει το σιρταράκι. Θα βάλει από κάτω το κόσμημα, από πάνω αυτό θα είναι με 30 φυλάκια. Αν κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ πέρα διάφορες καρδούλες, διάφορα κουτάκια. Έχουμε κάτι, ας πούμε, να σου δείξω εδώ πέρα. Είναι το φορτηγό της αγάπης. Το φορτηγό της αγάπης, το οποίο θα βάλουμε λουλούδια φορτηγό. Θα γεμίσει, είναι λουλουδάκι. Και η νεαρότερη, μια θοδέσμη, τριαντάφυλλο, πολύ τριαντάφυλλο φεύγει. Ναι, η παλιοί και κλασική πελάτη, ας πούμε, ναι, το κρατάνε το τριαντάφυλλο πολύ. Εντάξει, κοίταξε, το κόκκινο τριαντάφυλλο πάντα είναι σταθερή αξία, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Αλλά επειδή σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια εξελίσσεται, ας πούμε, και ο κλάδος και βγαίνουν περίεργα πραγματάκια, όλα αυτά εδώ πέρα είναι κάτι ξεχωριστό, ας πούμε. Εδώ τώρα βγάλανε αυτοί αποχυμωμένα τριαντάφυλλα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, γιατί το βλέπει συχνά στις σελίδες και σε αυτά το forever λεγόμενο roses. Αυτό στην ουσία είναι βαλσαμωμένο το τριαντάφυλλο. Το βαλσαμώνουν και αντέχει 3 με 5 χρόνια.
Περίπου εκεί το δίνει διάρκεια ζωής. Είναι κάτι που προχωράει πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι όμορφο κομμάτι, είναι όμορφο κομμάτι. Σε ποικιλία χρωμάτων. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα, καλή δύναμη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Δίνουμε λοιπόν συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε μέσω Skype με την Αθήνα. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Αγραφιώτης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν αυτή τη στιγμή η σύσκεψη στο Μαξίμου μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσόδρα, του κυρίου Κικίλια και ακόμη κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων ώστε να αποφασιστεί καθολικό lockdown. Όταν λέμε καθολικό, να... στην Αττική ή γενικότερα, για να μην τρομάζει και ο κόσμος. Τώρα στην αρχή έλεγαν και την Αττική, μετά έλεγαν και τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει ολικό, οριζόντιο lockdown, Γιάννη, για να μην θυχθούν οι επιχειρηματίες μόνο της Αττικής, όλη η χώρα να είναι σε lockdown και βεβαίως να εξαφανιστούν και τα μεταλλαγμένα κρούσματα και σε άλλες περιφέρειες και κοινότητες ανά τη χώρα. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ υπουργών, του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ο κύριος Κικίλιας, όπως και στην προηγούμενη εισήγηση που είχε γίνει την προηγούμενη Πέμπτη, είχε πάρει το μήνυμα από τους δημοξιολόγους ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα γεμίσει το ΕΣΥ. Θα καταρρεύσουν οι κλινικές της ΜΕΘ στην Αθήνα ειδικά και θα χρειαστούν και άλλες κλινικές ανά τη χώρα όπως Θεσσαλονίκη αλλά και της περιοχής μας για να νοσηλευτεί κόσμος, γιατί μιλάμε για 5 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να κλείσει η αγορά και να επιβληθεί ολικό lockdown. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν δύο πολιτικοί από την ίδια σχεδόν εκλογική περιφέρεια που συγκρούονται. Γιατί αν κλείσει η Αθήνα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κλείσει και η υπόλοιπη χώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης γιατί θα διαλύσει την αγορά. Αν δεν κλείσει όμως, θα επιβαρυνθεί πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είπε ο κύριος Τσόδρας, με πολλές χιλιάδες κρούσματα την ημέρα. Οπότε θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας και θα αποτελεί το πολιτικό θάνατο του κυρίου Κικίλια. Άρα λοιπόν συγκρούονται δύο πολιτικές αυτή τη στιγμή και όπως λένε οι πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα αποφασίσει τι θα γίνει, ίσως και νωρίτερα από την Παρασκευή να έχουμε αποτέλεσμα, όχι στον κύριο Καρδαλιά την Παρασκευή, και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση για το τι πρέπει να αποφασίσει. Το ζήτημα πλέον ποιο είναι? Μπορεί να έχουμε του τύπου διαγγέλματα του Πρωθυπουργού όπως είχαμε στο παρελθόν, ακούγεται κάτι τέτοιο? Ναι, Κώστα. Ναι, ακούγεται, Κώστα, ότι μέχρι την Παρασκευή θα κάνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός και θα πει τους λόγους για τους οποίους θα ακολουθήσει 20ήμερο lockdown, που μάλλον θα επικαλεστεί για να ακούσουμε τις καμπάνες το Πάσχα. Πρέπει να κάνουμε lockdown τώρα. Να το, πάλι, να το πάλι το Πάσχα. Κάτι με το Πάσχα έχει ξεκινήσει και το πρώτο κύμα. Για να κάνουμε ανάσταση. Το θυμάσαι καλά. Το θέμα ποιο είναι τώρα λοιπόν? Τι λένε οι περισσότεροι από τους πολιτικούς που υπάρχουν και τους πολιτικούς συντάκτες στη Βουλή? Λένε ότι κάναμε τόσες φορές lockdown. Δεν καθάρισε η κοινωνία. Μία φορά lockdown τον Νοέμβριο, μία φορά το Δεκέμβριο. Πάλι τώρα το Γενάριο, ίσως και το Μάρτιο χρειαστεί. Έχουμε αποτέλεσμα. Και μάλιστα ένας συνάδελφος πολιτικός συντάκτης Κώστα αναφέρθηκε στην Πτολεμαϊδα και στην Εορδαία και λέει: μα καλά, τι κάνετε εσείς εκεί πάνω? Συνέχεια κλείνει αυτή η Πτολεμαϊδα. Γιατί κλείνει συνέχεια? Έχει δίνει απορία στάξεων γιατί ενώ εφαρμόζονται μάντρα δεν επανερχόμαστε από το lockdown. Να σου πω κάτι, Μιχάλη, κάτι που έτσι το έχω καημό, δεν το πω ποτέ, θα το πω πρώτη φορά δημόσια. Σε άλλες περιοχές, βέβαια μικρότερες, μεγαλύτερες, όταν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, όπως είναι της Εορδαίας, αμέσως ανέβηκε κυβερνητικό κλιμάκιο, υγειονομικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ο κύριος Χρυσοχοίδης, διάφοροι παράγοντες και κυβερνητικά στελέχη για να δουν από κοντά το πρόβλημα. Στην Εορδαία δεν πάτησε κανένας. Δηλαδή αυτό είναι καημός. Όταν επί τέσσερις μήνες γίνεται αυτή η ιστορία, δεν πέφτουν τα κρούσματα, γιατί να μην ανέβει ένας στέλεχος του ΕΟΔΗ σε κεντρικό επίπεδο, ένας υπουργός, ένα κάτι, να έρθει να δει από κοντά τι συμβαίνει? Μήπως το σχέδιο που εφαρμόζουμε δεν είναι σωστό και πρέπει να το αλλάξουμε λιγάκι? Μήπως οι πολίτες είναι ατίθασοι και πρέπει να τους μαντρώσουμε, να τους επιβάλλουμε κάποιο πρόστιμο? Σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μιχάλης. Λοιπόν, ενδεχομένως έχει πέσει η σύνδεση. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα μάλλον να πρέπει να είχαμε, Κώστα, και να
Έπεσε η σύνδεση. Νομίζω στο καλύτερο σημείο. Νομίζω μας τα είπε όλα ο Μιχάλης. Αλλά μας τα είπε όλα πραγματικά ο Μιχάλης Αρχιώτης. Πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Ναι. Κώστα, και πραγματικά το ερώτημα το οποίο έθεσες και στο Μιχάλη είναι ένα ερώτημα μείζωνος σημασίας, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους Δυτικομακεδόνες και ειδικά τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Για ποιο λόγο η Ορδέα παρέμεινε στο περιθώριο όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε το πρώτο lockdown, εντάθηκε δύο μήνες αργότερα και παραμένει η Ορδέα μπλοκαρισμένη αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει πώς θα ενισχυθούν περαιτέρω αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν και πάλι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της οικονομικής καταστροφής, η οποία δυστυχώς έρχεται. Εγώ είμαι ευκολόπιστος άνθρωπος και αισιόδοξος και πιστεύω τις αρχές, πιστεύω τους εκπροσώπους μας, τα πάντα. Πιστεύω ότι πράγματι οι αριθμοί δεν είναι καλοί και το βλέπω. Καταγράφεται αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί. Το γιατί φταίνει οι πολίτες, το γιατί φταίει το σύστημα, το κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό πρέπει να μας το πούν και πρέπει να το διορθώσουν. Διαφορετικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πολίτης της περιοχής μας είναι ένας κακός πολίτης σε σχέση με τον Καλαματιανό, τον Γιαννιώτη, τον Λαρσαίο. Το έχουμε ακούσει όμως και από επίσημα χείλη, Κώστα, στη χθεσινή μας σύνδεση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, με τον κύριο Τσιούμαρη. Ο κύριος Τσιούμαρης, αν θυμάσαι καλά στο ξεκίνημα της συζήτησης, μας μετέφερε ότι δεν μπορώ να σας περιγράψω ναι, τι είναι αυτό να που το βλέπω, ρίχνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στους πολίτες. Να το διορθώσουμε. Αν κάτι δεν κάνουν καλά οι πολίτες, να το διορθώσουν. Εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Τσιούμαρη. Φυσικά δεν αμφιβάλλω για αυτά τα οποία αποτυπώνονται στις περιηγήσεις του στην περιοχή. Θεωρούμε όμως και από το ρεπορτάζ, υπό αυτή την έννοια, ότι οι πολίτες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και προσέχουν πάρα πολύ. Ναι, έτσι είναι, αλλά αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και σε αριθμούς και να είναι. Και να είμαστε και να ξέρουμε και ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Τώρα να πούμε, Κώστα, ότι μία από τις ειδήσεις αυτής της περίοδου είναι και η μεγάλη αλλαγή την οποία περιμένουμε στον καιρό. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε τον προγνώστη μας, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Τι, μας έρχονται παγετώνες, Γιώργο? Ακούγομαι? Μας έρχονται παγετώνες, έρχεται ψυχρό κύμα. Ναι, αλλάζει η κατάσταση του καιρού από την Παρασκευή, πέφτει η θερμοκρασία και μάλιστα φαίνεται πως θα πέσει αρκετά χαμηλά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι εντυπωσιακή αλλαγή αν λάβουμε υπόψη ότι το Σάββατο η θερμοκρασία σκαθάρωσε στους 21 με 22 βαθμούς σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ δεν αποκλείεται από την Δευτέρα να πάμε τοπικά σε τιμές θερμοκρασίας και κάτω από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Θα κρατήσει πολύ αυτή η περιπέτεια η θερμοκρασιακή? Αυτή η κατάσταση φαίνεται πως ενδεχομένως να φάει όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να πάμε σε μια άκρος χειμερινή νέα εβδομάδα, χαμηλές λοιπόν θερμοκρασίες. Θα μείνουν χαμηλές οι θερμοκρασίες μέχρι τέλος της εβδομάδας. Την Δευτέρα και το Σάββατο και την Κυριακή που αναμένονται χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία, η ένταση των οποίων και η διάρκειά τους είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μεταβριανά δεδομένα, μιας και ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε με ασφάλεια για τέτοιες λεπτομέρειες. Πάντως μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα ψυχρή περίοδο. Γενικά η Ευρώπη βρίσκεται υπό την επίρρεια χαμηλών τιμών θερμοκρασίας και φαίνεται πως και η περιοχή μας θα ακολουθήσει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Άρα να δείξουμε τη δέουσα προσοχή, ώστε να αποφύγουμε και τυχόν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο και να προετοιμαστούν κατάλληλα και οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις για αυτό που έρχεται και θα διαρκέσει, όπως είπες, τουλάχιστον μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Να τον αφήσουμε τον Γιώργο για να... γιατί ακούω ένα παιδικό κλάμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο, πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Μπουφάν. Μπουφάν, καλό ντύσιμο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα σίγουρα χαμηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα με χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Κάπου εδώ, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα για την παρουσία σου στο δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που έμειναν συντονισμένοι στην συχνότητα του Flash. Καλή συνέχεια.